μπορούμε να εμποδίσουμε, μόνο έτσι μπορούμε να τους αναγκάσουμε, μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας προς όφελός μας. Για τη συνέχεια, οργανώνουμε τις εξής δράσεις. Καταρχήν, συνεχίζουμε τις δράσεις αλληλεγγύης. Και θα θέλαμε εδώ να αναφέρουμε τα εξής. Με τη συμβολή όλων αυτών των φορέων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά προφανώς και με τη συμβολή εκατοντάδων απλών ανθρώπων, συγκεντρώθηκε ένας πολύ μεγάλος όγκος υλικής βοήθειας, αλλά και μια σημαντικότατη οικονομική στήριξη μέσω του λογαριασμού αλληλεγγύης που ανακοίνωσε το Εργατικό Κέντρο. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί συνολικά περίπου 60.000 ευρώ. Έως τώρα έχουν δαπανηθεί γύρω στα 11.000 ευρώ και πλέον, τα οποία αφορούν κατά βάση δαπάνες για αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς τα οποία έχουν διανεμηθεί ήδη, όπως διανεμήθηκε και όλη αυτή η υλική βοήθεια. Ταυτόχρονα, όλη αυτή η υλική βοήθεια που ήρθε μέχρι τώρα έχει διανεμηθεί και στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο σε εδώ. Πολύ συγκεκριμένα τώρα, για τις επόμενες ημέρες, το Εργατικό Κέντρο αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά και στη διανομή χρωμάτων για να βαφτούν σπίτια και ισόγεια κατά προτεραιότητα, αλλά και υπόγειοι χώροι. Η διανομή θα αφορά ένα δοχείο 10 λίτρων πλαστικού χρώματος α ποιότητας αναπληγέντα. Για το σκοπό αυτό θα δαπανηθούν 30.000 ευρώ από το λογαριασμό αλληλεγγύης, ενώ θα διατηθούν άλλες 30.000 ευρώ από την οικονομική βοήθεια που συγκεντρώνεται από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, 10.000, την Ένωση Γιατρών Αθήνας και Πειραιά, άλλες 15.000, και από την Ένωση Γιατρών και Κέντρων Υγείας Λάρισας και από το Σύλλογο Γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, άλλες 5.000. Σύνολο δηλαδή 60.000 ευρώ που θα διατεθούν για αυτό το σκοπό, για την αγορά χρωμάτων. Με στόχο, εάν μπορέσουμε να καλύψουμε την πλειοψηφία των αναγκών. Επιτρέψτε μου εδώ μια υποσημείωση, ότι μέχρι σήμερα, την οποία δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια, έχουμε ζητήσει συγκεκριμένη ενημέρωση από τη ΔΑΕΦ εδώ και 10 μέρες, λοιπόν, και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση. Αυτό είναι το κράτος. Ζητήσαμε να δούμε πόσοι είναι οι πλημμυροπαθείς στην περιοχή μας, πόσα από αυτούς τους πληγέντες αφορούν οικίες, και μέχρι σήμερα μας παραπέμπουν τις καλένδες. Μας ζήτησαν ακόμη και γραπτό αίτημα το οποίο έχουμε υποβάλει και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και από αυτό και με το τι κράτος έχουμε να κάνουμε. Για την οργάνωση αυτής της διαδικασίας να πω ότι οι επιτροπές πληγέντων, όπως και ο Σύλλογος Κουλουρίου, αντίστοιχα εκεί για την περιοχή Κουλουρίου, λοιπόν έχουν ανοίξει λύσεις που καταγράφονται ενδιαφερόμενοι. Και για τον λόγο αυτό δίνουμε και στη δημοσιότητα μια σειρά τηλέφωνα τα οποία θα μπορεί ο καθένας να απευθύνεται με βάση το που μένει, σε ποια περιοχή από αυτές που έχουν, ας πούμε, πληγή, αυτές τις συνοικίες.